Νομίζω είναι η πραγματικότητα, γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του πορεία, όπως είπαμε, εξ αρχής. Και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από καλλιτέχνες και πλέον δεν έχει καλλιτέχνες. Έχει περιστασιακούς ανθρώπους που μπαίνουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν παράγουν. Συμβαίνει και αυτό, αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν έχει καλλιτέχνες. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ένας... γεννάει συνεχώς καινούργια ταλέντα. Και υπάρχουν ευτυχώς νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά είναι και σπουδαίοι καλλιτέχνες και δεν ακολουθούν τον εύκολο εντωσιακόν δρόμο. Δηλαδή, εύκολη επιτυχία, το να γίνουμε αμέσως γνωστοί και όλα αυτά που δυστυχώς καμίζει. Ταλέντα είναι πάρα πολύ ακόμα. Εσύ που ταξιδεύεις συχνά, θέλω να μου πεις πώς αντιμετωπίζουν έναν Έλληνα δημιουργό. Προκρίσεις ή μετά. Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί έχει το ενδιαφέρον λέω... να δούμε. Ναι, γιατί και το πριν λέω και μετά. Επειδή η παρουσία μας στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο είναι με την κλασική μουσική, δηλαδή σαν σολίστ του πιάνου, είτε ερμηνεύοντας και δικά μου έργα, αλλά είτε και φυσικά κλασικών συνθετών, εκεί λιγάκι το από πού είναι η καταγωγή σου δεν παίζει για τόσο πολύ ρόλο. Γιατί είσαι ένας πιανίστας, έτσι, ένας σολίστ, ένας συνθέτης. Η αντιμετώπιση στο θέμα του κοινού είναι με πάρα πολύ ευγένεια. Ενώ, δηλαδή, παίζεις και σε ακούνε. Μετά την κρίση όμως είχα κάποια θεματάκια. Δηλαδή, τι είχα θεματάκια. Εμένα αυτά μου ανοίγουν και την όρεξη, ξερισμένη. Σε κάποιες συνεντεύξεις τύπου που ήμουν υποχρεωμένος να δώσω, σαφώς και υπήρχαν κάποιοι κακοπροαίρετοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μου θίγανε εντέχνως την Ελλάδα. Και ειδικά στις αρχές της κρίσης, όπου μας θεωρούσαν ότι είμαστε του Μποζούκι, το Όπα, ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε γίνο. Και ξέρεις, όταν ζεις πολύ καιρό έξω από την Ελλάδα, γίνεσαι ακόμα πιο Έλληνας. Σωστό. Έτσι. Και το τελευταίο πράγμα που θα έδινα το δικαίωμα σε κάποιον ξένο είναι να μου θίξει την ιστορία μου, την πατρίδα μου και την κουλτούρα μου, που κατά κάποιο τρόπο, αν θέλεις, την έχουν δανειστεί, και θα έλεγα ότι τα επιτόκια στο δανεισμό κουλτούρας, ιστορίας και μόρφωσης, αν δηλαδή βάζαμε επιτόκιο σε κάθε ελληνική λέξη που χρησιμοποιούν οι ξένοι, θα έπρεπε τότε εκείνοι να μας χρωστάνε και όχι εμείς εκείνους. Θα κατέβαινες στην πολιτική? Μπορεί μη σου αρέσει η πολιτική? Όχι, να χαρείς τίποτα. Δηλαδή, όχι, όχι, όχι. Ξέρεις τι γίνεται, δεν μου πάει. Δεν είμαι από αυτούς που κατακρίνω ή δεν μ' αρέσει να κρίνω τον άλλον καθόλου. Αλλά δεν είναι του χαρακτήρα μου. Ξέρεις τι γίνεται, είμαι πάρα πολύ αληθινός άνθρωπος και πάρα πολύ ευθύς. Διπλωμάτης δεν θα γινόμουν ποτέ, γιατί δεν είναι του χαρακτήρα μου να είμαι διπλωμάτης. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον να χαμογελάσω ενώ δεν τον γουστάρω. Έτσι, είναι τόσο απλό. Να σας ρωτήσω κάτι. Με τόση πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έχεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θέλω να μου πεις... Στο εξωτερικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, γιατί μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Δεν έχω τεράστια αναγνωρισιμότητα. Έχεις πολύ μεγαλύτερη από άλλους Έλληνες που βρίσκονται εδώ στη χώρα σε μας. Σε κάποιες χώρες, ναι, αλλά ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις αυτό που λέμε διεθνής καριέρα. Κάτι πονάει πάρα πολύ. Διεθνή καριέρα έχουν κάνει πολύ λίγοι Έλληνες. Εγώ ακόμα δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι ανήκω σε αυτούς. Thank you.
πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να δικαιολογήσω και λίγο αυτό. Δεν έχει χαλάσει τηλεόραση στον άνθρωπο που το βλέπουν. Απλώς είχα ένα πάρα πολύ μικρό ατυχηματάκι πριν έρθω στην εκπομπή σου. Και σε ευχαριστούμε πολύ, παρότι το πρόβλημα αυτό ήσουν εδώ, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι εδώ για να ξεκουραστείς μετά από αυτό το μικρό ατύχημα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό και χαίρομαι πολυματικά που. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πώς διαχειρίζεσαι τα μίντια, τους δημοσιογράφους και ποια είναι η σχέση σου μαζί τους. Όχι, δεν έχω, θα έλεγα, σχέση. Δίνεις πολύ λίγες, έως μετρημένες, ναι, τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Ναι, και πάντα τις κάνω στα πλαίσια όταν έχω το να παρουσιάσω κάτι. Δηλαδή το να βγω ξαφνικά, ας πούμε, σε σένα τώρα για να αρχίσουμε να μιλάμε, δεν θα το έκανα αν δεν υπήρχε μπροστά μου αυτό που λέγεται η δουλειά μου η συγκεκριμένη, που είναι οι παρουσίες μου στην Αθηναίδα που θα κάνουμε, η δουλειά που ετοιμάζω σε σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη και τα λοιπά. Δηλαδή, όταν έχω την ουσία του πράγματος και θέλω να την βγάλω προς τα έξω, τότε βεβαίως και μ' αρέσει να κάνω μια συνέντευξη για να μπορέσω να προβάλλω αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος όπως σου προείπα, ότι δεν μπορώ να μιλάω μονόχνατα μόνο για ένα θέμα, και όταν βρίσκω το πεδίο της ευγένειας και της, αν θέλεις, και του εντός εισαγωγικού σεβασμού, τότε αρχίζω και λαλάω εκεί μας και λέω πολλά πράγματα, γιατί νιώθω άνετα. Αλλά δεν νιώθω γενικά άνετα. Πάντα ήμουν έτσι. Δεν ήμουνα. Ξέρεις, επικρατεί η άποψη ότι εκείνη την περίοδο, των 90 δηλαδή, που έκανα τα pop, ας πούμε, τραγούδια, είχα γίνει μαϊντανός. Πραγματικά δηλαδή, ήμουνα συνέχεια σε μια τηλεόραση. Αυτό ήταν το Star System. Εγώ έπρεπε να ακολουθήσω ένα Star System. Πραγματικά δεν καταλάβαινα τι μου γινότανε. Γιατί έγινε πάρα πολύ ξαφνικά αυτή η επιτυχία, η οποία ήταν εντελώς σε κόντρα με τον εαυτό μου. Εγώ είμαι πάρα πολύ κλειστός χαρακτήρας και άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η υπερέκθεση με τρόμαξε, με αποτέλεσμα να θέλω να είμαι εδώ, να είμαι εκεί. Να θέλω. Δεν ήθελα, αλλά έπρεπε. Πιστεύεις σου έκανε κακό η τόση έντονη δημοσιότητα? Στην ψυχή μου πάρα πολύ. Στην ψυχή μου πάρα πολύ, και εντωμεταξύ εκείνες τις εποχές ήταν και πάρα πολύ το κοινό, ο κόσμος. Ήταν, να το πω τώρα ευγενικά, θα το πω. Δηλαδή υπήρχε εκείνο εκεί το ότι ανήκεις σε αυτόν. Ενώ εγώ έλεγα, παιδιά, όπα, δεν γίνεται. Δηλαδή θυμάμαι σκηνές, δεν μ' αρέσει να τα λέω εγώ. Δηλαδή κανείς μπορεί να τα δει. Ένιωθες να κάνεις τον εαυτό σου από πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι στο πικ αυτής της καριέρας που έκανα τότε, μόνος μου τη σταμάτησα. Για να πηγιάζω, όταν σε κοιτάζω, εκείνη την εποχή όμως που τα πράγματα ήταν πολύ πιο αγνά και όταν είχες παράδειγμα τον αντίστοιχο Μένιο απέναντι, τον αντίστοιχο Χίψη Ωμέγα, ναι, και του είχες μια εμπιστοσύνη φιλική και βλέπεις μετά ότι όλα αυτά γυρνάνε ξαφνικά σε μια εποχή που δεν είναι συνηθισμένο το σύστημα και όλη αυτή η καλλιτεχνική πορεία. Ναι, είναι σοκαριστήριο. Είναι σοκαριστήριο. Πληγώθηκες. Δεν νομίζω μάλλον ότι υπάρχει άνθρωπος να μην τον πληγώνει όταν ακείται. Ένας άνθρωπος όταν χτυπιέται, ένας άνθρωπος που βλέπει ότι οι φίλοι του και άνθρωποι που έχει βοηθήσει ξαφνικά ανακαλύπτει ότι τελικά είναι φίδια. Αυτό είναι για μένα μαχαιριά στην ψυχή με μεγάλη αιμορραγία. Με μεγάλη αιμορραγία. Απ' την άλλη όμως είναι και ένα ωραίο χαστούκάκι να ξυπνήσεις και να καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι ωραία πλασμένο. Στην πορεία των πραγμάτων και βιώνοντας καταστάσεις και στο εξωτερικό και γενικότερα και σε προσωπικό επίπεδο και σε καλλιτεχνικό κτλ, άρχισα να οριμάζω ταχύτατα και να αντιλαμβάνομαι καταστάσεις πόσο λάθος τις είχα χειριστεί καλοπροαίρετα εγώ. Δυστυχώς η ζωή μας είναι ένα βιβλίο που είναι και λάθος να σκίσεις τη σελίδα. Λάθος γράφει την επόμενη εικόνα. Προχωράω με την πίστη μου, προχωράω με την αξιοπρέπειά μου, με την ευγένειά μου, όσο και η ευγένειά μου εκμεταλλεύτηκε σε βαθμό απίστευτο. Το γεγονός ότι είσαι ευγενής, το να είναι η έννοια να γίνεται ταυτόσιμη με την έννοια του ηλιθίου, είναι κάτι δυστυχώς που είναι άσχημο.
ή ότι «Α, έλα, εύκολος είναι αυτός να τον μπερδέψουμε επειδή είναι ευγενής». Να τον στριμώξουμε, να τον χρησιμοποιήσουμε, να τον κάνουμε οτιδήποτε. Μαθήματα είναι, η ζωή είναι ένα μεγάλο μάθημα άλλωστε, έτσι. Γι' αυτό αν με ρωτήσεις αν έχω φίλους, θα σου πω πως όχι. Δηλαδή, τι θα πει φίλος, τι θα πει φιλία. Έχω δύο φίλους, επειδή τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια και επειδή μου έχουν σταθεί πάρα πολλές φορές, όπως και εγώ επίσης τους έχω σταθεί. Είναι οι ίδιοι φίλοι, ναι, που είχες τότε, μείναν οι άνθρωποι αυτοί ή γίνανε τα φίδια που περιέγραψες? Κοίταξε, κάποιοι γίνανε, διότι η φιλία εγώ την είχα παρεξηγήσει. Εγώ νόμιζα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φίλοι. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Πάρα πολύ κακό. Ναι, τεράστιο λάθος και θα το συμβούλευα και στους νέους ανθρώπους, ειδικά σε αυτό το χώρο, να προσέχουν τους φίλους στο γύρο. Γιατί αυτοί οι φίλοι που είναι, που σε κολακεύουν, οι κόλακες, οι αυλοί, οι λεγόμενοι, είναι αυτοί οι πρώτοι που θα σου τραβήξουν το χαλάκι κάτω από τα πόδια. Λοιπόν. Στο τραβήξαν τότε. Είναι σημαντικό. Φυσικά. Τι λέμε. Λοιπόν. Εκεί νομίζω πληγώθηκε. Εγώ έτσι όπως σε βλέπω και σε γνωρίζω. Ότι αυτός ο άνθρωπος που εσύ τον έχεις βοηθήσει, που του έχεις απλώς με την αγκαλιά σου, τον έχεις αγκαλιάσει. Που εχθές ήσουν και έτρωγες μαζί του, με το που συμβαίνει κάτι, την άλλη μέρα εξαφανίζεται ή μπορεί να έχει βάλει το χέρι του για να συμβεί κάτι τέτοιο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί εκεί είναι ακριβώς. Κοίτα να δεις κάτι. Μπορεί να είναι πολλά χρόνια πίσω, αλλά όποιος θυμάται ή όποιος βλέπει ή όποιος καταλαβαίνει, εγώ τουλάχιστον, παρότι είμαι 29 χρονών και είναι πολλά χρόνια πίσω αυτές οι αστείες ιστορίες της ελληνικής τηλεόρασης της τότε, καταλαβαίνει ότι πολλά πράγματα είναι αυτά που λες τώρα. Γιατί ξαφνικά μαγικά δεν γίνονται, κάποιος βάζει το χέρι του. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Εκεί νομίζω πληγώθηκες, όχι για την ιστορία, όχι, από τη φιλία. Ναι, από τη φιλία πληγώθηκα και από την, αν θέλεις, αυτό που σου ξαναλέω, ότι όταν είσαι τόσο ανοιχτόκαρδος, όταν είσαι, ξέρεις, και ξαφνικά, όταν είσαι ανοιχτή καρδιά, αντί ο άλλος να πάρει αυτό που του προσφέρεις, πετάει απορρίμματα μέσα. Έχεις συγχωρέσει τους ανθρώπους όλες εκείνες τις περιόδους? Ναι. Συγχωρώ. Δεν το λέω με την έννοια την... συγχωρώ γιατί ξέρεις κάτι, θεωρώ ότι αν δεν συγχωρείς, κάνεις κακό στον εαυτό σου, με την έννοια ότι μαυρίζεις πιο πολύ τη δικιά σου την ψυχή. Με αυτή την έννοια. Έτσι, δεν το λέω... Για μένα το συγχωρώ. Δηλαδή, για να κάνω καλό στον εαυτό μου το συγχωρώ. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Απόλυτα είναι. Ναι. Για τη δική μου την ψυχή, δηλαδή, λέω, δεν βαριέσαι μάλλον, δεν είναι συγχωρώ. Δεν πάω στη διαδικασία της συγχώρεσης. Δεν είμαι ο πάτερ, δεν είμαι, δηλαδή, να συγχωρώ. Κατάλαβες τι λέω. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω, φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ.